Νίτι phone home, Νίτι phone home. Όλοι γνωρίζουμε τον Νίτι. Πάμε τώρα να δούμε και τους συγγενείς του. Θέλω να γίνω TV queen. Σε 3, 2, 1, πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Η απόψινή μας εκπομπή έχει θέμα που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η ύπαρξη εξωγήινη ζωή στο σύμπαν ερευνείται από επιστήμονες εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι μας έχουμε ερωτηματικά σε κάθε τι καινούριο που ακούμε, αν είναι έγκυρο και αληθές. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα, έχουμε ακράδαντες αποδείξεις. Ήδη δύο πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης έχουν εξομολογηθεί η εμπειρία τους με εξωγήινους. Σήμερα κοντά μου έχω τη Βασίλεια Νάιλς, η πρώτη Ελληνίδα που κατάφερε να αποτυπώσει με το κινητό της εξωγήινους. Καλησπέρα Βασίλεια, σε ευχαριστώ που ήρθες. Κι εγώ. Πες μας πότε και πού συνέβη. Είχα πάει στο εξωγικό μου στην Καλαμάτα να μαζέψω τσάι του βουνού, κοντά σε μια σπηλιά. Όταν άκουσα ένα βρόντο, πλησίασα κι εγώ την περιοχή να δω τι παίζει. Και πραγματικά αυτό που είδα δεν πίστευα στα μάτια μου. Είχε συγκρουστεί ένας υπτάμενος δίσκος με το έδαφος. Και καθώς πλησίαζα, ξεπρόβαλαν και δύο οντότητες. Παρακαλώ πολύ, όπως μας περιγράφει το συμβάν, να δείξουμε τις φωτογραφίες στον κόσμο. Έχουμε μείνει άναυδοι από τις εικόνες. Πες μας, τους πλησίασες, ήταν φιλικοί? Κοίτα, πήγα να τους πλησιάσω, αλλά μόλις έκανα ένα βήμα, ξαφνικά γίνεται μία αναλαμπή, πέφτω πίσω, λιποθυμάω, και όταν σηκώθηκα είχαν εξαφανιστεί και οι οντότητες και ο υπτάμενος δίσκος, σε σημείο που νόμιζα ότι ήμουν τρελή και δεν ήμουν σίγουρα αν τους είχε γίνει. Ένιωσες κάποια περίεργη ενέργεια? Τώρα που το λες, όντως κάτι ένιωσα. Και μάλιστα το επόμενο πρωί όταν σηκώθηκα, είχα βγάλει αυτά τα εξανθήματα. Γύρισα όλους τους γιατρούς, δεν βρίσκανε τίποτα. Στο τέλος απελπίστηκα, απευθύνθηκα σε επιστήμονες που ειδικεύονταν στον τομέα και πιστεύουν ότι είναι εγκάβματα από ένα χημικό που δεν υπάρχει στον πλανήτη μας. Έχουμε μείνει αποσβολωμένοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλεια. Κυρίες και κύριοι, η μαρτυρία ήταν σοκαριστική. Θα διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα στην περιοχή για επιπλέον στοιχεία.